Λοιπόν, Γιάννη, καλησπέρα. Μένεται ακόμη ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει σε εισαγωγικά ανάμεσα στην ιεραρχία και τους ιερείς, θα έλεγε κανείς, έτσι. Κοιτάξτε, το να λες ιερό ντυλ δεν είναι μικρό πράγμα και από τα χείλη ενός Παπαγιώδη Κωνσταντίνου, έτσι. Καλά, αυτό... έχει πει και πιο βαριές εκφράσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για τον Αρχιεπίσκοπο, και μπορεί να είπε πιο χοντρά πράγματα εν θερμό, αλλά τώρα δεν είναι εν θερμό. Τώρα είμαστε εν ψυχρό. Εννοείς αυτό... έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, έχει περάσει ένα διάστημα και έχει δείξει ο καθένας τις υποθέσεις του. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη κρίση στο χώρο της Εκκλησίας, η οποία δεν εξαντλείται σε ελλαδικό επίπεδο, έχει πάρει και άλλη διάσταση. Έχουμε εκκλησίες οι οποίες μπαίνουν αμέσως στο θέμα. Έχουμε το Πατριαρχείο το Οικουμενικό, έχουμε άλλα πατριαρχία. Έχουμε την Εκκλησία της Κρήτης με 900 ιερείς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, εξού και η επίσπευση του Αρχιεπισκόπου να φέρει το θέμα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Για να συζήτηση στην Ιερά Σύνοδο, εννοείς. Ναι, για να χρησιμοποιήσουμε μια θρησκευτική έννοια, κοντός ψαλμός αλληλούια, μέχρι την Παρασκευή θα έχει φανεί. Υπάρχει περίπτωση η ιεραρχία να το απορρίψει, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι σαν να μην έχουν γίνει. Προσέξτε όμως, αυτό που έχει γίνει είναι ο Πρωθυπουργός να έχει δεσμευθεί για ορισμένα ζητήματα όσον αφορά το ρόλο της Εκκλησίας στην ζωή της χώρας, όσον αφορά τα του συντάγματος. Θα μου πεις, αυτά μπορεί να τα πάρει πίσω. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Στο Σύνταγμα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Ναι, ήθελε να τα αλλάξει όμως. Εντάξει. Μπράβο. Και άμα δεν αλλάξει. Η συμφωνία, το προσύμφωνο καλύτερα, δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει δεν αγγίζουμε τίποτα. Επίσης, σου θυμίζω κάτι που είναι πονηρό, έτσι. Αν θυμάσαι το προσύμφωνο, λέει σε κάποιο σημείο ότι, μάλλον το τελευταίο σημείο, είναι ότι εάν δεν τηρηθεί... Στο σύνολο του όλο αυτό, ναι, δεν θα τηρηθεί τίποτα. Μπράβο. Σε κάποιο σημείο, λοιπόν, αναφέρεται σε καταγραφή της περιουσίας της Εκκλησίας. Ανεξάρτητα αν έχει αξία ή όχι, δεν το συζητάμε αυτό, τι αξία τώρα μπορούν να έχουν οι γέες της Νέας Μονής τώρα. Βουνά είναι. Οι οποίες όμως μπορεί να είναι ανευτίτλων και να έρχονται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας, γιατί ένα μεγάλο μέρος εκκλησιαστικής περιουσίας έρχεται έτσι και υπάρχουν πάρα πολλοί που διαφωνούν σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή λένε, ωραία, να ανήκουν στο κράτος, ναι, όσα είναι χωρίς τίτλους. Λοιπόν, άρα αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η καταγραφή υπολογίζεται πρόχειρα ότι μπορεί να κρατήσει και μέχρι το 2020. Άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα μέχρι το 2020. Κοιτάξτε, ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι κανένα παιδάκι. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι ο αρχαιότερος θεσμός της χώρας και κουβαλάει πίσω της ιστορία η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την ιστορία της χώρας της ίδιας. Άρα μην θεωρήσουμε ότι πιάνεται κορόιδο, έτσι. Όμως δείχνει μία πρόθεση να κουβεντιάζει ζητήματα τα οποία όχι δεν είναι όριμη η κοινωνία, αλλά δεν τα θέλει η ίδια και η κοινωνία και η Εκκλησία, που οι ιερείς στους κόλπους της είναι τα κόκαλα, οι ράχοι, τα πάντα, ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τέτοια σύγκρουση η οποία θα εκφραστεί την Παρασκευή και θα εκφραστεί και πρώτη φορά εκφράζεται τόσο έντονα. Δεν ξέρω αν ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε αυτή την αντίδραση. Υπόψη είναι όμως ότι αν πρόσεξες καλά τι είπε ο Παπαγιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος. Ακριβώς. Και αν ήθελε θα πας και πρόεδρος, έτσι. Ήταν. Ήτανε παλιότερα. Απλά κάνουν αλλαγές εκείνους τους πρόεδρους. Κάτι που δεν κάνουν οι πολιτικοί. Εκείνο το οποίο, αν πρόσεξες καλά, είναι το νομικό. Είναι τέτοια η νομική φαρέτρα που έχουν οι ιερείς, που αυτά που συζητάμε τώρα, συγγνώμη, αλλά είναι μπαρούφες. Πάντως, επίτρεψέ μου να σου πω ότι
μέσα από όλο αυτό το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, η εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι ότι έγινε εσπευσμένα μία ανακοίνωση μετά από τη συνάντηση Αρχιεπισκόπου Πρωθυπουργού, γιατί ναι μεν φάνηκε αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα κάτω από το τραπέζι που δεν φανερώθηκαν. Και αυτό είναι ίσως που ανησυχεί και τους ιερείς και άλλους που εμπλέκονται με την πολιτική. Ότι δεν έδειξαν και οι μεν και οι δε όλα τους τα χαρτιά. Ναι, γι' αυτό σου ανέφερα προηγουμένως για το θέμα της καταγραφής περιουσίας. Αλλά τι αν τα κάνουμε τα χαρτιά. Να μην το ξεχνάμε, μιλάμε για 10.000 ιερείς. Δεν έγινε καμιά συμφωνία με τους ιερείς. Έγινε μία συμφωνία ατομική ενός ιερέα. Αρχιερέα. Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Ενός ιερέα με το δημόσιο. Εννοείς για τον κάθε ιερέα που είναι δημόσιος υπάλληλος. Βεβαίως. Για να ισχύσει αυτό που έχουν συμφωνήσει, πρέπει ο κάθε ιερέας να συμφωνήσει, να υπογράψει δηλαδή. Ότι εκεί το πας. Βεβαίως. Συμφωνώ με την αλλαγή των εργασιακών μου σχέσεων. Συμφωνώ να μην είμαι δημόσιος υπάλληλος και να πληρώνομαι από ένα ταμείο τάδε που θα γίνει δίθεν τότε κλπ. Ποιος ιερέας το υπογράψει. Είναι ατομικές οι συμφωνίες. Δεν είναι ομαδικές. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Πιο πολύ πολιτική πρόθεση δείχνουν παρά επί του πρακτέου αλλαγή του καθεστώτος μισθοδοσίας των ιερέων. Αλλά για φανταστείτε ότι φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για το θέμα των ιερέων και το μισθό τους, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα. Γιατί ξεκινήσαμε, αν θυμόσαστε, από το ζήτημα της αλλαγής του συντάγματος. Το θυμάται κανείς αυτό? Και καταλήξαμε στη μισθοδοσία των ιερέων. Ακριβώς. Είδομεν. Ευχαριστούμε πολύ.